Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Αμήνες και Περιπάτριες από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Η γεωστρατηγική αξία της Κύπρου και της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή με αφορμή τις έρευνες για εξόρυξη φυσικού αερίου αλλά και τα όσα συμβαίνουν σε Τουρκία και Ουκρανία θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή. Στο στούντιο της εκπομπής φιλοξενούμε τον διεθνολόγο Μιχάλη Κοντό και τον καθηγητή διεθνούς δικαίου Αντώνη Στυριανού. Κύριε, καλώς ορίσατε στο στούντιο της εκπομπής. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Ναι, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κοντέ. Πόσο σημαντική είναι η γεωστρατηγική αξία της Κύπρου και της Ελλάδας? Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθιστούν την γεωστρατηγική αξία του τόξου Ελλάδας-Κύπρου πάρα πολύ σημαντική. Ένας από αυτούς, ο οποίος είναι παραδοσιακός, έχει να κάνει με τη γεωγραφική τοποθεσία των δύο αυτών κρατών σε μια περιοχή η οποία θάπτεται τριών υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Βορείου Αφρικής. Από εκεί και πέρα, στο σύγχρονο διεθνές σύστημα και αναφερόμενοι στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου, η γεωστρατηγική αξία της Ελλάδος και της Κύπρου αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο, αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην πέτρα λεωφόρων Μέση Ανατολή και επί της λεκάνης της Λεβαντίνης, η οποία είναι πλούσια, από ό,τι φαίνεται, σε κοιτάσματα φυσικού αερίου, ενδεχομένως και πετρελαίου. Και εδώ να κάνω μια προσθήκη. Δεν είναι σημαντική η γεωστρατηγική αξία αυτών των κρατών μόνο επειδή βρίσκονται κοντά στην πηγή των πλουτοπαραγωγικών πόρων, αλλά επειδή βρίσκονται πάνω στους διαδρόμους μεταφοράς. Η μεταφορά ανεβάζει τη γεωστρατηγική σημασία μιας χώρας περισσότερο από ότι η εγκύτητά της με την πηγή. Είναι σημαντική και η γεωγραφική θέση, κύριε Στυριανού. Όπως είπατε ακριβώς, γιατί ο όρος γεωπολιτική ή γεωστρατηγική ή και γεωοικονομία ακόμη, η οποία είναι πολύ σχετική όρη, προέρχονται ακριβώς από την γεωγραφία, από την γεωγραφική τοποθέτηση ενός συγκεκριμένου χώρου, ενός συγκεκριμένου κράτους. Και για αυτούς ακριβώς τους λόγους, οι οποίοι έχουν τονιστεί από τον φίλο τον Μιχάλη, πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα βρίσκονται ακριβώς σε ένα τόξο μεταφοράς της ενέργειας, η οποία αποτελεί το πιο σημαντικό αγαθό αυτή τη στιγμή, βρίσκονται πολύ κοντά πλησίων ή εγκύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ευρωπαϊκή τουλάχιστον χώρα, στην εγγύς και μέση Ανατολή. Η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, αυτά είναι γνωστά από τη γεωγραφία και ακριβώς η τοποθέτηση αυτή γεωγραφικά τόσο της Κύπρου αλλά και της Ελλάδος τονίζουν και υπερθεματίζουν το γεγονός ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν να επιτελέσουν ένα σημαντικότατο γεωπολιτικό ρόλο στα δεχτενόμενα τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στα δεχτενόμενα ευρύτερα που αφορούν για παράδειγμα την περίπτωση της Κριμαίας, την διαμάχη αυτή την ψυχροπολεμική εγώ θα έλεγα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, ακριβώς για τον λόγο της ενέργειας. Εγώ θα έρθω τώρα να πω το εξής. Πόσο σημαντικός και αναβαθμισμένος θεωρείται ο ρόλος της Κύπρου αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον το οποίο δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή? Θεωρείται για μένα ο πιο σημαντικός ρόλος τον οποίο έχει να επιτελέσει και να διαδραματίσει με τη σωστή πολιτική, με τη σωστή στρατηγική, με την καθιέρωση εκείνων των προοπτικών και την ανάληψη εκείνων των ευθυνών που αρμόζουν υπό το πρίσμα αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σωστά έχει τονιστεί ότι η Κύπρος όχι μόνο έχει αρκετά αποθέματα φυσικού αερίου, εγώ πιστεύω ότι έχει αρκετά αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία τονίζουν και αναπτερώνουν τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική αλλά και γεωοικονομική αξία της Κύπρου και της Ελλάδος. Τα κοιτάσματα που έχουν ανεβρεθούν ή εκτιμάται ότι θα ανεβρεθούν στην κοιλάδα της Λεβαντίνης είναι τεράστια αποθέματα, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να επεξαρτηθεί από τη μεταφορά ενέργειας από τη Ρωσία ή από άλλες πηγές ενέργειας, τηρήσει εν παρόδο τα 2/3 της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από εξωτερικές πηγές και όχι από εσωτερικές πηγές. Άρα η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά φυσικά και στη συνάρτηση μπαίνει και το Ισραήλ και άλλες φίλες γειτονικές χώρες, μπορούν να διαδραματίσουν εκείνη την εναλλακτική λύση παροχής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κύριε Κοντέ, το φυσικό αέριο, η εξόρυξη του φυσικού αερίου που γίνεται αυτή τη στιγμή, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα.
Έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και συμφωνώ με την ανάλυση του αγαπητού Αντώνη και αναβαθμίζει την αξία της Κύπρου και της Ελλάδος για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει μάλιστα προχωρήσει και σε στρατηγικό σχεδιασμό μέσα στον οποίο περιλαμβάνει την δίωδο μεταφοράς Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος. Ποιος είναι ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός? Αφορά τρεις υποθέσεις εργασίας, οι οποίες βέβαια δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, είναι στο στάδιο του σχεδιασμού και του προβληματισμού. Η μία υπόθεση εργασίας αφορά το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα. Η δεύτερη υπόθεση εργασίας αφορά την προοπτική δημιουργία ενός αγωγού υποθαλάσσιου που να συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα και από εκεί και πέρα να φεύγει φυσικό αέριο προς την Ιταλία και άρα προς την Υπηρετική Ευρώπη. Και η τρίτη υπόθεση εργασίας αφορά το τερματικό υγροποίησης, το οποίο έχει εντάξει στον εθνικό της σχεδιασμό η Κυπριακή Δημοκρατία. Όλα αυτά, παραλαμβάνω, είναι στα πλαίσια του σχεδιασμού, είναι στο επίπεδο του σχεδιασμού αυτή τη στιγμή και δεν έχουν υπάρξει οριστικές αποφάσεις ή οριστικά βήματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντω, γεγονός, πολύ σωστά ανέφερε ο Αντώνης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει για εναλλακτικές, διότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, την Αλγερία και την Νορβηγία. Κυρίως είναι η εξάρτηση από τη Ρωσία που δημιουργεί προβλήματα και τώρα με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από τα ρωσικά παράγοντα φαίνεται να ενισχύεται και να αυξάνεται. Με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το πιο εφικτό σενάριο, κύριε Στυλιά? Κοιτάξτε, το πρώτο σενάριο, όπως σωστά έχει πει ο φίλος Μιχάλης, της δημιουργίας ενός ηλεκτρικού καλωδίου για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι, θεωρώ, άσχετο με τα άλλα δύο σενάρια, ή δεν ταυτίζεται τόσο με τα άλλα δύο σενάρια, τα οποία είναι τα πλησιέστερα σενάρια, είτε η δημιουργία αγωγού, το Eastern Mediterranean Pipeline, μάλιστα, όπως ονομάζεται στα χαρτιά, το οποίο σίγουρα θα προσφέρει μια σημαντική άνοδο στην γεωπολιτική αξία των χωρών της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Και το δεύτερο είναι εκείνο της κατασκευής τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου, όπως είναι και η σταθερή πολιτική της κυπριακής κυβέρνησης. Το ένα φυσικά δεν αναιρεί το άλλο, αν και υπάρχει ένα σημαντικότατο κόστος και για τα δύο. Δύσκολα πιστεύω, εκτιμώ, αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και τα δύο. Παραμένει το γεγονός ότι αναλογιζόμενη τη στρατηγική σημασία που έχει για την Κύπρο η εξαγωγή του φυσικού της αερίου, όχι μόνο αποκλειστικά και μόνο σε μια αγορά ενέργειας ή την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά θα μπορούσε να μεταφερθεί ακόμη και στις αγορές της Ασίας, που υπάρχει πολλή ζήτηση για το φυσικό αέριο. Παραμένει σταθερός σχεδιασμός της κυβέρνησης, αντιλαμβάνομαι, η κατασκευή του τερματικού φυσικού αερίου, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται και η κατασκευή του αγωγού. Ο οποίος αγωγός, εν πάση περιπτώσει, δεν εξαρτάται από τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά εξαρτάται από ένα συσχετισμό άλλων παραγόντων, γιατί και η Τουρκία αυτή τη στιγμή εποφθαλμιά την κατασκευή αγωγού για να μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας αντί μέσω Ουκρανίας, όπως αυτή τη στιγμή μεταφέρεται. Άρα υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που συντρέχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τους σχεδιασμούς μας για την κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποίησης. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εφικτό και αυτή τη στιγμή αυτό θα προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η κρίση στην Ουκρανία αναβάθμισε ακόμη περισσότερο το ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Κοντέ? Εξαρτάται από ποια γωνία θα το δει κανείς. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της ενέργειας, πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εντείνει τις προσπάθειες της για εναλλακτικούς σχεδιασμούς και προς αυτήν την κατεύθυνση το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τη δυνατότητα, ειδικά η Κυπριακή Δημοκρατία, να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό όπως αυτό που περιγράφηκε προηγουμένως, θεωρώ πως ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το δεδομένο. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και υπολογισμοί ασφαλείας, οι οποίοι είναι ευρύτεροι και υπερβαίνουν ακόμη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την αίσθηση ότι η κρίση στην Ουκρανία για την Κύπρο έχει και θετικά και αρνητικά.
Το βασικό... Ποια είναι τα θετικά και ποια είναι ναι. Να σας πω, το βασικό, τα θετικά είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε την απόσχηση της Κριμαίας και την, το δημοψήφισμα για την ένταξη της στο Ρωσικό κράτος, στη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία ήταν οργίλη και ξεκάθαρα αντίθετη προς αυτήν την ενέργεια. Μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει την απόσχηση της Κριμαίας. Αυτό δημιουργεί ένα δεδομένο για την Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθεια της να αποκρούσει τις προσπάθειες της τουρκικής πλευράς για αναβάθμιση του ψευδοκράτους σε περίπτωση που οι συνομιλίες, ο τρέχον γύρος των συνομιλιών δεν ακολουθήσει μια πορεία που επιθυμεί η Τουρκία. Μάλιστα. Αν για παράδειγμα η Τουρκία κρίνει ότι θα θελήσει να προχωρήσει με την αναβάθμιση του ψευδοκράτους για τον ΑΒ λόγο, ασχέτως με τις δικές μας, με τις δικές μας επιθυμίες και τη δική μας τοποθεσία, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο ΗΠΑ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τώρα ένα φρέσκο προηγούμενο να αντιτάξει στην προσπάθεια της Τουρκίας να αναβαθμίσει μια αποσχιστική οντότητα, όπως είναι το ψευδοκράτος, και αυτό το φρέσκο προηγούμενο είναι η αντίδραση αυτών των διεθνών παραγόντων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, στην απόσχηση μιας άλλης οντότητας όπως είναι η Κριμαία. Θεωρείτε ότι είναι θετικό σε διπλωματικό επίπεδο. Σε διπλωματικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δύο αρνητικές εξελίξεις κατά την ταπεινή μου γνώμη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι τίθενται σε κίνδυνο οι σημαντικές σχέσεις μας με τη Ρωσία από το γεγονός ότι και δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει εναλλακτική κατά την ταπεινή μου γνώμη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναγκάζεται και ορθώς πράττει να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή απόφαση, την απόφαση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διότι είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Ακριβώς, δεν έχει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μέσα στην ομάδα των κρατών που προσπάθησαν να μετριάσουν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί της Ρωσίας. Όμως είδαμε και δηλώσεις του Ρώσου πρέσβη εδώ στην Κύπρο που δείχνει μια απογοήτευση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο το οποίο θα προσπαθήσουμε, αντιλαμβάνουμε, στις διμερείς μας σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία πλέον, σαν Κυπριακή Δημοκρατία, να το αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο αρνητικό έχει να κάνει με μια ενδεχόμενη αναβάθμιση της γεωστρατηγικής αξίας της Τουρκίας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφασίσουν να προχωρήσουν σε μια νέα στρατηγική ανάσχεση της Ρωσίας, παρόμοια με αυτή που ίσχυσαν την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αν δηλαδή θα αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ενισχύσουν κάποια κράτη οικονομικά και στρατιωτικά για να αισθανθούν ασφαλή έναντι ενός ενδεχόμενου ρωσικού επεκτατισμού, ένα από αυτά τα κράτη ίσως να είναι και η Τουρκία. Γεγονός που αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική της αξία. Βέβαια, η εκλογική νίκη του Ερντογάν στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές συγκρούεται λίγο με αυτήν την ενδεχόμενη αναβάθμιση της Τουρκίας, διότι είναι γνωστό ότι οι πολιτικές του Ερντογάν δεν είναι και τόσο αρεστές στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες. Όμως, εν πάση περιπτώσει, δεν πάμε από την υπάρχουν γεωπολιτικά δεδομένα που ευνοούν την αναβάθμιση της Τουρκίας. Κύριε Αστυριανού, συμμερίζεστε τις εκτιμήσεις του κυρίου Κοντού? Συμμερίζομαι τις πλήστες εκτιμήσεις του φίλου Μιχάλη. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω το γεγονός ότι οι εξελίξεις στην Κριμαία και η απόσχηση της Κριμαίας από την Ουκρανία και η προσάρτησή της στη Ρωσία δεν αποτελεί καθόλου προηγούμενο για την Κυπριακή Δημοκρατία και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την παράνομη τουρκική εισβολή και την παράνομη μονομερή ανακήρυξη της ούτοκαλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Θα μπορούσε πολύ καλύτερα η περίπτωση της Κριμαίας να συνδεθεί με την περίπτωση του Κωσόβου, αν και εκεί υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές στο διεθνές δίκαιο που καθιστούν ανούσια ουσιαστικά την οποιαδήποτε σύγκριση. Αποτελεί μια περίπτωση η οποία από μόνη της δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο.
Εκεί που θα ήθελα να διαφωνήσω είναι ως προς το ρόλο της Τουρκίας και κατά πόσον αυτός αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά με τις εξελίξεις οι οποίες τεκταίνονται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας. Αναβαθμίζεται κατά την άποψή μου δεν αναβαθμίζεται η Τουρκία. Αντιθέτως, αναβαθμίζονται οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν πολύ πιο φιλικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δι' τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Κύπρος και η Ελλάδα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι και αυτή η εξέλιξη αφορά ουσιαστικά τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, ότι η επανένωση της Κριμαίας ουσιαστικά μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για άλλες αποσχιστικές τάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Ουκρανία βρίσκεται στο υπογάστριο της Ρωσίας. Φιλορωσικές δυνάμεις να αποσχιστούν από άλλα υφιστάμενα κράτη, ήδη συντρέχουν αρκετές διαφορές ή διαφορετικές προσεγγίσεις σε εκείνη την περιοχή ως προς αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να αποκλειστεί η Ουκρανία, μια κατά το μάλλον ήτον φιλοδυτική χώρα, από τον εύξηνο πόντο και από την Αζωφική θάλασσα ουσιαστικά, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο της Ρωσίας και αναδεικνύει επί περισσότερο τον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως προς τον έλεγχο κυρίως των αγωγών ή των διαδρόμων εκείνων μεταφοράς, είτε ενέργειας, είτε εμπορευματοκιβωτίων και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία κυρίστον παρόδο πάντοτε αποτελούσε ένα επιτίδιο ουδέτερο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προηγουμένως, την οποία κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε το προηγούμενο της Τουρκίας σε σχέση με τον πόλεμο του Ιράκ, για παράδειγμα, όπου η Τουρκία δεν υποβοήθησε στον βαθμό που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ήθελαν την Τουρκία να βοηθήσει στις εξορμήσεις προς το Ιράκ. Άρα θεωρώ ότι υποβαθμίζεται ουσιαστικά ο ρόλος, σύν το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια τάση απομάκρυνσης από τη Δύση, έχει ισλαμικές κυρίως προοπτικές αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να αναδειχθεί σαν το κράτος ηγέτης των ισλαμικών εκείνων χωρών, γεγονός που επιτρέπει στα υπόλοιπα κράτη να αναδείξουν περισσότερο τις δικές τους προοπτικές και φυσικά τα δικά τους συμφέροντα. Να μην ξεχνάμε ότι η γεωπολιτική είναι ουσιαστικά η πολιτική της γεωγραφίας, η στρατηγική της γεωγραφίας, η οικονομία της γεωγραφίας και αν από την Κύπρο και από την Ελλάδα λείπει εκείνο το γεωοικονομικό κομμάτι, σίγουρα αυτή τη στιγμή έχει ενταθεί το γεωπολιτικό και το γεωστρατηγικό κομμάτι, το οποίο επιμένω με ορθή πολιτική και ορθό σχεδιασμό και στρατηγική θα πρέπει να αναδείξουμε στο μέγιστο των δυνάμεων μας. Τι είναι εκείνο το οποίο επιδιώκει αυτή τη στιγμή, κύριε Κοντέ, η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα με την όλη κρίση που δημιουργείται στην περιοχή της Ουκρανίας? Μια διευκρίνηση απλά, στο όσο έχει αναφέρει ο Αντώνης, η δική μου ανάλυση αναφέρεται σε ενδεχόμενη αναβάθμιση της γεωστρατηγικής αξίας της Τουρκίας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφασίσουν να ακολουθήσουν μια στρατηγική ανάσχεση της Ρωσίας σε αυτό το ενδεχόμενο. Γενικά ομιλούντες, ναι, και εγώ πιστεύω και συμφωνώ με τον λόγο της γεωγραφικής θέσης της Τουρκίας. Λόγω της γεωγραφικής θέσης της Τουρκίας υπάρχει μια ζώνη κρατών, τα οποία ξεκινούν από τα κράτη της Βαλτικής, όπως ορθά ανέφερε ο Αντώνης, και κατεβαίνουν στη Γεωργία, στην Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Τσεχία. Έρχεται ένα τόξο κλείνει με την Τουρκία, μετά είναι η Μαύρη Θάλασσα και ακολουθεί μετά η Γεωργία. Αυτή η ζώνη κρατών, τα οποία περικυκλώνουν στην ουσία την Ρωσία, την ρωσική επικράτεια, αποτελούν μια φυσική ζώνη ανάσχεσης της Ρωσίας σε περίπτωση, επαναλαμβάνω, που η Αμερική αποφασίσει να ακολουθήσει στρατηγική ανάσχεση όπως είχαν στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Διαφορετικά, ναι, συμφωνώ με τον Αντώνη, αν δεν ακολουθήσει αυτή η στρατηγική από τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει λόγο περαιτέρω αναβάθμιση τη γεωστρατηγική. Ακριβώς, ποιο ρόλο νομίζετε αυτή τη στιγμή θα επιδιώξει να έχει η Τουρκία? Έχω την αίσθηση και θα συμφωνήσω με τον Αντώνη ότι η Τουρκία από μόνη της στην περιοχή του εύξηνου πόντου και της Κρυμαίας δεν μπορεί να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη στρατηγική, διότι έχει απέναντι της τη Ρωσία και έχει ανοιχτά με τον παλού. Πέραν τούτου, μεταφέρομαι τώρα στη Μέση Ανατολή. Αν μεταφερθούμε και αλλού, έχει. Μεταφέρομαι στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ορθά ανέγνωσε
αυτή ήταν η ανάγνωση του Αντώνη, ότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει να καταστεί ο ηγεμόνας, ο περιφερειακός ηγεμόνας της περιοχής, με γνώμονα την θρησκευτική της συγγένεια με κάποια κράτη. Δεν της βγήκε και στη συνέχεια προσπάθησε να προσετεριστεί κάποιες ομάδες. Επεδίωξε να είναι ηγέτιδα χώρα του Ισλαμισμού. Στη συνέχεια ο δεύτερο ανάγχωμα του στρατηγικού σχεδιασμού, κυρίως του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Αχμέντα Αβούταγλου, ήταν ο προσετερισμός κάποιων ομάδων με αποτέλεσμα να στραφεί προς τη Χαμάς και αυτήν και την μουσουλμανική αδερφότητα, με τις οποίες έχουν και μια θρησκευτική συγγένεια. Έτσι, τα δόγματα τα οποία σπάζονται, ο τουρκικός μουσουλμανισμός και αυτές οι δύο ομάδες έχουν κάποια συγγένεια. Με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή να έχουν όντως μια καλή σχέση με τις κατατόπους οργανώσεις της μουσουλμανικής αδερφότητας, με τη Χαμάς και με το Κατάρ. Από εκεί και πέρα, έχω την αίσθηση ότι η προσπάθεια της Τουρκίας απέτυχε, διότι έχει ανοιχτό μέτωπο με τη Συρία, ανοιχτό φυσικά μέτωπο με το Ισραήλ, το οποίο παρά τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει στον βαθμό που θα ήθελαν και οι δύο αυτοί δρόντες. Υπάρχει. Αντίθετα, το Ισραήλ επιδιώκει να έχει καλές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Ναι, αυτό είναι σαφές. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι έγιναν σοβαρές προσπάθειες και εκεί, μεταξύ των οποίων προσπαθειών ήταν και η συμφωνία για διεξαγωγή εμπορίου στο εθνικό νομίσμα των δύο χωρών αντί στο δολάριο. Όμως φαίνεται ότι το Ιράν έχει να κάνει κάποιες στρατηγικές επιλογές που δεν ευνοούν τόσο πολύ την Τουρκία. Και υπάρχει και ανοιχτό μέτωπο πλέον με την Αίγυπτο, διότι η πτώση του Μόρση, του Μοχάμεντ Μόρση, οδήγησε στην οργήλη αντίδραση του Ερντογάν, ακριβώς διότι ο Μόρση πρόσχεται από τη μουσουλμανική αδερφότητα και έτειναν να έχουν πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Με αποτέλεσμα και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα. Άρα η στρατηγική ηγεμονική επικράτηση στην ευρύτερη περιοχή έχει αποτύχει και έχουν απομείνει, επαναλαμβάνω, στην Τουρκία κάποιες ομάδες, συνήθως το Κατάρ, στις οποίες διατηρεί μια ισχυρή επιρροή. Μάλιστα. Δεν πάει όπως από την ένα μια μεγάλη δύναμη, η οποία λόγω του οικονομικού και στρατιωτικού της εκτοπίσματος και του πληθυσμιακού της όγκου έχει ούτως ή άλλως ισχυρή επιρροή στην ευρύτερη περιοχή και στους διεθνείς θεσμούς που συμμετέχει. Χριστιανό, κάθε θέλετε να προσθέσετε. Υπερθεματίζω στην εξαιρετική ανάλυση την οποία έχει προβεί ο φίλος ο Μιχάλης ο Κοντός και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να τονίσω το γεγονός ότι η Τουρκία έπαιξε ένα λάθος παιχνίδι πόκερ, αν θέλετε, σε γεωπολιτικούς ή γεωστρατηγικούς όρους, ακολουθώντας αυτές τις πολιτικές που έχουν τονιστεί. Ιδιαίτερα με τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα με τη Μέση Ανατολή. Και στο θέμα της Κρυμαίας η Τουρκία έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 18ης Φεβρουαρίου στην Κρυμαία προχώρησε σε δήλωση, έντονη δήλωση μάλιστα, η οποία έλεγε ότι δεν αναγνωρίζω αυτή την παρανομία η οποία έχει γίνει στο διεθνές δίκαιο και σέβομαι την εδαφική ακεραιότητα και εδαφική ανεξαρτησία και κυριαρχία της Ουκρανίας. Κάτι φυσικά που είναι πρόδειλα αντίκειται στην στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία που παράνομα έχει αμφισβητήσει και την εδαφική της κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ακριβώς ήταν το κλειδί για την Τουρκία, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικός εάν η Τουρκία προχωρούσε και ναι μεν προχωρεί με τις ενταξιακές συνομιλίες, αλλά πόρο απέχει από την πλήρη ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Κύπρος και η Ελλάδα φυσικά πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο την συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκινήσουν, έχουμε ήδη ξεκινήσει, καινούργιες συμμαχίες στην περιοχή. Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος του Ισραήλ, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα του σε άλλα οικόπεδα και στο Λεβιάθαν φυσικά, το οποίο είναι το μεγαλύτερο συμβατικό κοίτασμα που ανακαλύφθηκε την περασμένη δεκαετία. Και ακριβώς πρέπει να τονώσουμε και να τονίσουμε εκείνη τη σημασία σύμπτυξης έτσι περισσότερων σχέσεων με το Ισραήλ, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας ενεργειακός διάδρομος. Δεν το λέω κατά ανάγκη αγωγός, ενεργειακός διάδρομος Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα πρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία με το Ισραήλ. Βεβαίως, και να προσθέσω σε αυτά που έχει πει ο Αντώνης και την Αίγυπτο, πολύ σημαντικός παράγοντας, και το Λίβανο. Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία κατορθώσει να γίνει ο παράγοντας εκείνος ο οποίος θα εξωθήσει αυτά τα κράτη σε μία έστω εμβριακού τύπου συνεργασία στο θέμα των υδρογοναθράκων, το γεγονός αυτό θα αποτελέσει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μία μετεωρική αύξηση της γεωπολιτικής και της γεωστρατηγικής αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Στυλιανού, κύριε Κοντέ, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και για όλα τα ενδιαφέροντα που μας έχετε πει. Εμείς ευχαριστούμε. Και πάλι σας ευχαριστούμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Αμήνες σε Περιπάτρες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή με άλλα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της άμυνας. Γεια σας. Thank you.